Παγκόσμια ημέρα κληρονομιάς, η χθεσινή και η πρεσβεία του Βελγίου στην Αθήνα σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μαριάννα Βαρδινογιάννη διοργάνωσαν στο αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης διάλεξη του Βέλγου καθηγητή αρχαιολογίας Γιάν Ντρισέν με θέμα στη σκιά του Μινόταυρου νέες αρχαιολογικές ανακαλύψεις στο Σύσι Κρήτης. Στο κατάμεστο αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης, ο καθηγητής αρχαιολογίας Γιάν Ντρισέν καθήλωσε τους παρευρισκόμενους με τις σημαντικές ανακοινώσεις του για νέα ευρήματα από τις ανασκαφές που διευθύνει στο Σύσι της Κρήτης. Η διάλεξη του διακεκριμένου Βέλγου καθηγητή έγινε με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας πολιτιστικής κληρονομιάς και διοργανώθηκε από την πρεσβεία του Βελγίου στην Αθήνα και το Ίδρυμα Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Πιστεύουμε εμείς στο Βέλγιο ότι η Ελλάδα είναι περισσότερο από τράπεζες και ομόλογα. Χρειάζεται το θετικό μήνυμα, χρειάζεται η αναγνώριση ότι οι σχέσεις διεθνείς είναι περισσότερο από για τράπεζες και ομόλογα, ότι χωρίς μια πολιτιστική διάσταση δεν υπάρχουν σχέσεις. Η εκδήλωση με θέμα στη σκιά του Μινόταυρου νέες αρχαιολογικές ανακαλύψεις στο Σύσι Κρήτη τέθηκε υπό την αιγίδα της UNESCO και τη χαιρέτησε προσωπικά με μήνυμά της η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Οργανισμού κυρία Ειρίνα Μπόκοβα. Η πρέσβης καλής θελήσεως της UNESCO κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη αναφέρθηκε στους δεσμούς που τη δένουν με την Κρήτη και ευχαρίστησε τη Βελγική Σχολή που βοηθά την Ελλάδα να συνεχίζει να παράγει πολιτισμό ενώ τόνισε το σημαντικό έργο του καθηγητή Ντρισέν. Είναι ξεχωριστή τιμή για μένα να συναντάμε ανθρώπους σαν και αυτόν που φέρνουν στο φως τα μυστικά του αρχαίου κόσμου και αφήνουν το όνομά τους για πάντα συνδεδεμένο με την ιστορία του τόπου μας. I hope to be able to show how new archaeological discoveries can still help us to progress in our understanding of Minoan society and especially clarify the role of palaces within this society. With this, I also hope that the case for putting the Minoan palaces on the UNESCO World Heritage List of Protected Monuments by the Greek Ministry of Culture will receive extra backing. 962 αριστουργήματα του ανθρώπου και της φύσης αποτελούν προστατευόμενα μνημεία της UNESCO, ανάμεσά τους 17 ελληνικά μνημεία. Studies on Minoan society, and I really salute here Mrs. Mariana Varinoyani, who has written one of the few books on Minoan society that is both expertly informed, nicely written and superbly illustrated, have underlined that in contrast with other societies, such as that of pharaonic Egypt or ancient Mesopotamia, societies that knew kingship and even a divine kingship for that matter, Minoan Crete lacks certain aspects that are usually associated with human rulers. Τα σύμβολα του αρχαίου ελληνικού κόσμου είναι διάσπαρτα παντού, παρά το πέρασμα των αιώνων και τη φθορά από τους κατακτητές που πέρασαν. Ο νους μου πάει αυτή τη στιγμή στα κρυπτά του Παρθενώνα, που αυτή τη στιγμή μπορεί να τα δει κανείς ακροτηριασμένο στο θαυμάσιο αυτό χώρο του Μουσείου της Ακρόπολης. Με την ευκαιρία αυτή της επετείου, εύχομαι πραγματικά κάποια στιγμή να γυρίσουν στην πατρίδα μας. Τη διάλεξη για τις ανακαλύψεις στο Μινωικό Οικισμό με στρατηγική σημασία στο Σύσι έξω από τα Μάλια παρακολούθησαν η Υπουργός Τουρισμού κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, πρέσβης ξένων χωρών, ο πρόεδρος του Μουσείου της Ακρόπολης κύριος Δημήτρης Παντερμανλής, ενώ την εκδήλωση συντόνισε ο πρόξενος του Βελγίου στην Αθήνα κύριος Τίο Ντίριξ. Την εκδήλωση πλαισίωσαν μουσικά με τις ερμηνείες τους ο Γεράσιμος Χοϊδάς και η σοπράνο Μυρσίνη Μαργαρίτη.